Η επόμενη μέθοδο είναι η υβριδική, δηλαδή συνδυαστική μέθοδο ταξινόμησης, η οποία είναι η εξή. Θα εκτελούμε τον αλγόριθμο quick sort στην ουσία. Αν ωστόσο ο πίνακα έχει το πολύ πέντε στοιχεία, τότε αυτό να ταξινομείται με χρήση τη insertion sort. Και να κατασκευάσουμε τη νέα μέθοδο ταξινόμησης με όνομα hybrid sort και να αναδείξουμε τη χρήση της με μια κατάλληλη συναρτησιμένη. Τώρα, έχουμε πει ότι έχουν χυθεί τόνοι μελάνη όσον αφορά το ποια είναι η καλύτερη μέθοδο ταξινόμησης και έχουν οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι αυτό εξαρτάται από πολλά πράγματα. Εξαρτάται από το τύπο δεδομένων έχεις, εξαρτάται από το πόσο πολλά είναι τα δεδομένα, εξαρτάται από ένα σωρό κολοκύθια. Γενικώ η quick sort επικρατεί στις περισσότερες των περιπτώσεων. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό ότι η quick sort είναι πάντοτε καλύτερη. Και η quick sort, α πούμε, έχει ένα μειονέκτημα. Το μειονέκτημά τη είναι ότι εκεί στα τελειώματα όταν τις έχουν μείνει λίγα στοιχεία, Αναγκαστικά λόγω του τρόπου λειτουργίας της πρέπει να κάνει αναδρομικές κλίσεις οι οποίες θα γίνονται ακόμα και αν έχουμε ένα στοιχείο ή ακόμα και αν έχουμε κανένα στοιχείο που και αυτό και θα προκύψει λόγω του τρόπου λειτουργίας της. Αυτό τώρα είναι λίγο πρόβλημα γιατί αυτό το, αυτός ο κόπος ο οποίος πρέπει να γίνει προκειμένου να ε, γίνει μια αναδρομική κλίση που είναι τι, ότι πηγαίνουμε και δεσμεύουμε ένα καινούριο χώρο στη μνήμη, μετά αρχικοποιείται η συνάρτηση, μετά τρέχει η συνάρτηση, μετά καταστρέφεται ο χώρος της συνάρτησης, αυτό είναι χρονοβόρο. Και παρόλο που έχει μεγάλη ποιότητα η quick short στην αρχή, και στα τελειώματα τα χαλάει λίγο. Και έτσι λοιπόν αυτό το σκεπτικό το οποίο βλέπει εδώ είναι πραγματικά πολύτιμο. Δηλαδή ότι όταν ο πίνακα μικρύνει αρκετά, να πάμε να τρέξουμε μία άλλη μέθοδο ταξινόμηση, προκειμένου να μην γίνουν αυτέ οι περιττέ αναδρομικέ κλήσει, οι οποίε είναι κουραστικέ όσον αφορά το χρόνο εκτέλεσή του. Συνεπώ, θα κάνουμε αυτή τη δουλειά. Και εδώ πάλι, βέβαια, θα μπορούσε κάποιο να συζητήσει το, αυτό το, το πολύ 5 στοιχεία που έχουμε βλέπουμε εδώ. Θα μπορούσε να ήταν το πολύ 10 στοιχεία να ανεξαρτάται δηλαδή από τα πραγματικά δεδομένα τα οποία έχουμε να ασχοληθούμε. Συνεπώς, πάμε εμείς τώρα να κάνουμε αυτήν τη συγκεκριμένη υλοποίηση, η οποία είναι μια υβριδική μέθοδος. Συνεπώς, θα πάμε να τσιμπήσουμε τον κώδικα της Quick Short και θα τον πετάξουμε εδώ μέσα στην άσκηση 3 και πάμε να σκεφτούμε καταρχάς το πώς θα υλοποιήσουμε αυτή τη μετατροπή, Μάλλον πρώτα να πάμε να αλλάξουμε το όνομά τη και να την πούμε από Quick Short, να την πούμε Hybrid Short, η οποία είναι τώρα μια μετατροπή, ας πούμε, στο, στην Quick Short πρακτικά. Συνεπώ να πάρουμε αυτό εδώ και να καλέσουμε τη Hybrid Short πλέον εδώ και επίσης και στον κώδικα της Quick Short να αλλάξουμε το όνομά τη στα δύο σημεία που γίνονται οι αναδρομικές κλήσεις. Ωραία. Συνεπώς, άλλαξε πια η quick short, δεν είναι quick short, είναι κάτι άλλο, είναι κάτι υβριδικό. Και πάμε να σκεφτούμε λίγο για το κριτήριο του τερματισμού. Εντάξει, αυτό το start μικρότερο του finish. Τώρα, το start μικρότερο του finish τι ρόλο βαράει. Ε, βαράει το ρόλο επίσης ότι γίνεται ο τερματισμός όταν το start είναι ίσο με το finish. Άρα λοιπόν όταν το start είναι ίσο με το finish τότε δεν θα γίνει αναδρομική κλίση, όταν έχει ένα στοιχείο δηλαδή. Και επίση έχουμε ότι μπορεί σε κάποια ιδιαίτερη περίπτωση να προκύψει το start να είναι μεγαλύτερο από το finish. Αυτό πότε γίνεται όταν πρέπει να κάνουμε μια αναδρομική κλίση με 0 στοιχεία. Και αυτό μπορεί να προκύψει λόγω του τρόπου εκτέλεση. Ωραία. Τώρα, ο απλό τρόπο για να το κάνουμε αυτό είναι ότι αυτό ο κώδικα δουλεύει για ένα στοιχείο. Για να πάμε να τον κάνουμε να δουλεύει για 5 στοιχεία, θα πάμε να το πετάξουμε απλώ ότι αν το start συν 5 είναι μικρότερο του finish, τότε θα μου κάνει την αναδρομική κλίση. Αυτό βέβαια μπορούμε και να το σκεφτούμε και λίγο παραπάνω. Δηλαδή όταν το start και το finish ήταν 1 και 1, τότε η αναδρομική κλίση δεν θα γινόταν. Έτσι. Αν η αναδρομική κλίση, αν τώρα τα στοιχεία είναι 1 και 2, τότε το start είναι 1 συν 5 μας κάνει 6, μικρότερο του 2, όχι είναι η απάντηση. Και συνεχίζοντας με τον τρόπο αυτό, βλέπουμε ότι για 1-3 δεν θα τρέχει, για 1-4 δεν θα τρέχει, για 1-5 δεν θα τρέχει. Για το 1-6 πάλι, έτσι, όπου έχουμε ότι το 1 συν 5 μας κάνει 6 είναι μικρότερο από το finish. Όχι είναι η απάντηση. Άρα λοιπόν αν το start είναι 1 και το finish είναι 6 που σημαίνει ότι κάνω μια ταξινόμηση για 5 στοιχεία. Δηλαδή από το, 2, από το 1 μέχρι και το 6 τα στοιχεία, α στην πραγματικότητα όχι κάνω λάθος στο σημείο αυτό, από το 1 μέχρι και το 6 τα στοιχεία είναι ακριβώς ε, 6. Άρα λοιπόν Προκειμένου να γίνουν αναδρομικέ κλήσει όταν έχουμε ότι το start είναι μικρότερο από το. από το start συν 5 είναι μικρότερο από το finish, το πιο σωστό είναι να μετατρέψουμε το κριτήριο τερματισμού σε αυτό εδώ. Το start συν 5 να είναι μικρότερο ή ίσο του finish. Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή, έτσι που έχουμε 6 στοιχεία, έχουμε ότι το 1 συν 5 είναι, μικρο, είναι μικρότερο ή ίσο από το 6, όντω, άρα θα πρέπει να γίνουν αναδρομικέ κλήσει. Αλλά αν του βάλω σαν ορίσματα το 1 και το 5. Που σημαίνει ότι έχω 5 στοιχεία, τότε το start sin 5 είναι 5 μικρότερο ίσο, συγγνώμη, είναι 1, 5, είναι ένα, 6 μικρότερο από το 5 δεν ισχύει. Συνεπώ, πράγματι επέτυχα τη ζητούμενη συμπεριφορά. Άρα λοιπόν, έχει καλώ αν ισχύει αυτό. Αλλιώ θα πηγαίνει να μου κάνει μια εκτέλεση τη insertion short. Εντάξει, αυτό είναι δηλαδή το, το νόημα το οποίο ήθελα να δούμε. Κρατάμε λοιπόν την insertion sort και να πάμε να την τσιμπήσουμε από εκεί που την έχουμε κάνει συνάρτηση, από εδώ δηλαδή, και να την πετάξω και αυτήν κάτω και να δούμε τι το τροποποίηση θα πρέπει να κάνουμε σε αυτήν. Λοιπόν, τώρα, οι τροποποίησεις που πρέπει να κάνουμε σε αυτήν είναι σημαντικές, γιατί προηγουμένω η insertion sort όπως την είχαμε φτιάξει έπαιρνε σαν όρισμα το νι και έτρεχε την ταξινόμηση από το 0 έως και το νι-1. Τώρα όμως εμείς θέλουμε να παίρνει σαν ορίσματα το start και το finish και να τρέχει την ταξινόμηση, προσοχή, από το start έως και το finish. Σαν να λέμε ότι το πάνω είναι ανοιχτό διάστημα, δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνει το όρισμα νη, ενώ το κάτω είναι κλειστό διάστημα, θέλω να συμπεριλαμβάνει και το τέλος. Έτσι. Ωραία, με βάση αυτές τις δύο παρατηρήσεις μπορούμε να πάμε να τροποποιήσουμε τον κώδικα. Συνεπώς, πρώτη μας δουλειά είναι ότι προηγουμένως που από το 0, το loop ξεκινούσε από το 1, άρα λοιπόν τώρα που θα το βάλω ένα από το start, θα το βάλω να ξεκινάει από το start συν 1. Και όσον αφορά το finish τώρα, προηγουμένω ήταν, είπαμε, ανοιχτό το διάστημα, δεν θέλαμε να το συμπεριλαμβάνει. Τώρα θέλουμε να είναι κλειστό το διάστημα. Συνεπώ θα πάμε και θα βάλουμε να τρέχει μέχρι και το finish. Ωραία. Τώρα, να πάμε να πειράξουμε λίγο τα ορίσματα, να πούμε ότι θα παίρνει πλέον μια αρχή και ένα πέρα διαστήματο, προκειμένου να κάνει την ταξινόμησή του. Κάποια άλλη τροποποίηση δεν χρειάζεται. Δηλαδή, ο υπόλοιπο κώδικα, όπω βλέπει, παίζει με βάση τα όρια του loop που έχουμε προκαθορίσει αρχικά στο αρχικό for. Συνεπώ, αυτό ο κώδικα είναι επαρκή. Να τα σβήσουμε λίγο αυτά. Και πάμε να πάρουμε και αυτό, να το πετάξουμε πάνω στα ορίσματα και να το βάλουμε και αυτό να παίζει μπάλα. Ωραία, πάμε πάλι τώρα πίσω στην hybrid sort όπως την έχουμε ονομάσει και εδώ θα καλέσουμε λοιπόν την insertion sort, μόνο που θα τις περάσουμε σαν ορίσματα, όχι το το, το start και το finish, έτσι, με αυτή τη σειρά, ε, αυτά είναι τα ορίσματα, έχουμε το start, το finish και το πίνακά μας, πολύ καλά. Ε, συνεπώς πάμε να βάλουμε τα ορίσματα, θα είναι το πίνακας πρώτος και αμέσως μετά θα βάλουμε το start το οποίο έχουμε και θα βάλουμε και το finish το οποίο έχουμε. Ωραία, φύγει και εσύ και τώρα πλέον η hybrid sort μας είναι έτοιμη για δράση. Να κάνουμε compile, να το τρέξουμε και να παρατηρήσουμε ότι πράγματι η ταξινόμηση γίνεται σωστά. Τώρα, μπορεί να παίξει και περαιτέρω με αυτό το πρόγραμμα, δηλαδή να πα να του βάλει μερικέ print όπω είχαμε κάνει στην αρχική έκδοση τη Quick Short που είχαμε φτιάξει και να διαπιστώνει ότι πράγματι η Insertion Short δουλεύει σωστά και πηγαίνει και εκτελείται αντί των αναδρομικών κλήσεων όταν τα όρια του πίνακα γίνονται μικρότερα ή ίσα του 5. Αυτά λοιπόν όσον αφορά αυτή τη μέθοδο, πάρα πολύ χρήσιμη ιδέα και πολύ συχνή στην πράξη να θέλουμε να βελτιώσουμε την απόδοση. Αλλά να πούμε δύο λόγια εδώ για την απόδοση. Πρώτον, ότι στη φάση που βρισκόμαστε, μα λείπει ακόμα το θεωρητικό υπόβαθρο προκειμένου να μελετάμε με συνέπεια την απόδοση ενό αλγορίθμου. Στην επόμενη άσκηση θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μέχρι τώρα, αλλά όταν θα εμβαθύνει κάποιο τους αλγόριθμους και πολυπλοκότητα, που είναι συνήθως ένα ακαδημαϊκό μάθημα, τότε μπορεί όλες να καταλαβαίνει και να συγκρίνει την απόδοση αλγορίθμων. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και αυτή την υβριδική μέθοδο.